του 2012 και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα. Το δεύτερον, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 του Μαΐου, ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί το εκλογικό ποσοστό το οποίο είχε πάρει τότε με ισχυρή διείσδυση στην προοδευτική παράταξη. Το τρίτο ζήτημα. Κοιτάξτε, βεβαίως πρέπει να δούμε το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγονται οι ευρωπαϊκές εκλογές και οι εκλογές στη χώρα μας. Το κόμμα μας κυβερνάει 4,5 χρόνια, 3,5 χρόνια μέσα στα μνημόνια, σκληρά, δύσκολα πράγματα και από εκεί και πέρα 8-9 μήνες έξω από αυτά που μας δόθηκαν οι δυνατότητες να κάνουμε μια διαφορετική πολιτική. Συγγνώμη, χάσαμε, δεν υπάρχει. Η εκτίμησή μου, κύριε Κικίλια, θα πάρετε το λόγο και θα πείτε. Δεν είναι πραγματική ζωντανή συζήτηση. Κύριε Κικίλια, συγγνώμη, χάσαμε, δεν υπάρχει. Κύριε Κικίλια. Αγαπητέ κύριε Ζαχαριάδη μου, συγγνώμη, χάσαμε, δεν υπάρχει. Επειδή αναλύετε ένα, δύο, τρία, σε ποιο νούμερο είναι το συγγνώμη, χάσαμε. Η γνώμη μου είναι λοιπόν, το βλέπω το αποτέλεσμα, το διαβάζω, δεν το υποτιμώ, το κατανοώ. Εκτιμώ ότι οι πολίτες οι οποίοι σε προηγούμενη φάση μπορεί να μας ψηφίσανε, θέλανε τώρα να μας στείλουν ένα μήνυμα. Εμείς όμως είμαστε ο βασικός προοδευτικός πόλος. Έχουμε λαμβάνει στις εκλογές του Οκτώβρη του 19, διότι εκεί πέρα θα μπουν καθαρά τα διλήμματα. Ποιον θέλετε επόμενη κυβέρνηση, το Τσίπρα ή το Μητσοτάκη, τη δεξιά ή την προοδευτική παράταξη. Αν δεν και άκουγα, αυτό θα μπει κύριε Σρόιτερ, αν μου επιτρέπετε, αν δεν τον σε όλους και σε όλες τις δυνάμεις. Να λέει πάμε για νίκη. Κάποιος που λέει πάμε για νίκη και χάνει με βάση και το εξεχόλ και τον κύριο με 8,5 μονάδες, νομίζω ότι πρέπει να το δει το αποτέλεσμα λίγο αλλιώς. Και σας ζητάω αυτή την ερμηνεία με την πρόσθετη ερώτηση. Μήπως υπήρξαν κάποια θέματα της επικαιρότητας, όπως για παράδειγμα αυτό που θα δούμε τώρα, τα οποία τα υποτιμήσατε κύριε Ζαχαριάδη. Για παράδειγμα, το τι συνέβαινε στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι ένα εκλογικό τμήμα στα Εξάρχεια. Και εδώ βλέπουμε διπλή διαφορά. Το θέμα της ανομίας, για παράδειγμα, τα θέματα που συζητήσαμε πριν. Αν κύριε έχετε Σπρίτερ, μια εικόνα, τι όλα, πήγε λάθος. Όλα παίζουν ρόλο. Άλλο μικρότερο, άλλο μεγαλύτερο. Mm-hmm. Και προφανώς είναι ένα ποσοστό. Να δούμε τι έχουν κάνει και οι σύμμαχες προοδευτικές δυνάμεις, οι δικές μας στην Ευρώπη. Τι έχουν κάνει, για παράδειγμα, οι φίλοι μας στο S5. Τι έχουν κάνει οι φίλοι μας στην Ισπανία, τι έχουν κάνει στην Πορτογαλία. Mm-hmm. Αν όλη η Ευρώπη στρατηγικά μετατοπίζεται προς το φαιό και το μαύρο, η εκλογική δυναμική που καταγράφει μετά από 4 χρόνια διακυβέρνηση ο Τσίπρα και η ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κανέλη, στην Ευρώπη. Νομίζω ότι θα είναι ένα σημαντικό. Από εκεί και πέρα, εμείς το βλέπουμε, το διαβάζουμε. Σε 120 μέρες έχουμε εκλογές. Προλαβαίνουμε να κάνουμε την αναγκαία αναδιάρθρωση του πολιτικού μας σχεδίου, των συμμαχιών μας και του πολιτικού μας λόγου, προκειμένου να επιχειρήσουμε να φέρουμε κοντά μας προοδευτικούς πολίτες, δημοκράτες πολίτες, αριστερούς πολίτες, οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν στο παρελθόν και τώρα κράτησαν μια απόσταση και μια επιφύλαξη, και να βάλουμε σε όλους το δίλημα. Ποιον βλέπετε καλύτερο κυβερνήτη για τη χώρα, το Μητσοτάκη, το Βορύδη, το Γεωργιάδη, ή από τρεις δικούς μας, για παράδειγμα, τέσσερις να βάλω και τον Νίκο το Φίλι, το Τσίπρα, το Δραγασάκη, το Βούτσι και το Φίλι. Με αυτή την έννοια λοιπόν, κύριε Σρόιτερ, εγώ δεν είναι πολιτικά, μιλάω κύριε Κομουτσάκο, πολιτικά. Και σας εξαίρεσα. Και σας εξαίρεσα. Μα προφανώς, 120 μέρες έχουμε εκλογές. Μα προφανώς. Είναι το δεύτερο ημίχρονο, κύριε Κανέλη, μην διακόπτετε. Εγώ σας σεβάστηκα. Λοιπόν, δεν κάνω casting, δεν κάνω casting. Δεν κάνω casting. Ολοκληρώστε, κύριε Ζαχαριάδη. Λοιπόν, οι πολίτες επιλέγουν. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το κόμμα μας, η παράταξή μας, κράτησε δυνάμεις. Έχει ισχυρή δυναμική και έχει λαμβάνει. Τώρα, τα περί καρέκλας, κύριε Κικίλια, ναι, τα αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Στις εκλογές του Οκτώβρη θα πει. Εντάξει, θέλει να έχει, Ρόιτερ, μέχρι να ολοκληρώσει, να δεν έχει, ολοκληρώνει ο κ. Ζαχαριάς με τίποτε. Αυτή η κυβέρνηση δεν ολοκληρώνει με τίποτε. Γιατί τόσο αχόρταγος είστε τώρα, τι πρόβλημα. Εμείς ή εσείς. Είναι δύο φορές είναι ντροπή. Με βάση είναι ντροπή να έχετε υποστεί αυτή την ήττα και να μιλάτε έτσι. Κύριε Κικίλια, είναι ήση. Κύριε Σρόιτερ, είναι ντροπή να έχετε υποστεί αυτή την ήττα και να μιλάτε έτσι. Με βάση το υπομονή, παρακαλώ. Περιμένω και ένα λεπτό, κύριε Εκνευρισμός. Μάλλον θα έπρεπε να είναι περισσότερος δικό μου και εσείς να είστε πιο ήρεμος. Εσείς έχετε κάποιον. Τι βιάζετε, σας τρέχουν τα σάλια.
Τι έχετε πάθει δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Όχι, έχετε τις εκφράσεις σας. Επειδή είμαι στη μέση, με συγχωρείτε. Αλλά η εξέλιξη της συζήτησης. Δεν θέλω υπόδειξη από κανέναν για να πω στον κύριο Ζαχαριάδη. Cool babies. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Cool babies, λίγο. Είμαι και στη μέση. Δεν είναι κακό να πει έχασα. Αν είναι από αυτή κρίση, ο ένας επειδή έχασε και ο άλλος επειδή κέρδισε. Έχασα να πει, δεν είναι κακό, κυρία Κανέλη. Κουκού, δυνατό δηλαδή. Έχετε παλαβώσει, μου φαίνεται. Σας παρακαλώ. Πάρα πολύ, ηρεμήστε λίγο. Μα για να έχετε το σεβασμό μου. Για να έχετε το σεβασμό μου. Παρακαλώ, όμως ολοκληρώστε, κύριε Ζαχαριάδη. Υποσχεθήκατε ένα λεπτό σιωπής, κύριε Κυρία, δεν το τηρήσατε. Έτσι και να πλώσετε τα χέρια. Όχι, όχι, εδώ δεν τα κάνουμε αυτά. Έχω και το σοκ της Κασιδιαριάς, εγώ καταλαβαίνω. Δεν τα κάνουμε αυτά προς Θεού. Έστω και καταλήξω. Λοιπόν, παρακαλώ να ολοκληρώσει ο κύριος Ζαχαριάδη. Σε αυτό το τραπέζι είμαστε όλοι οι δημοκράτες, εν πάση περιπτώσει. Και εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στο Κίνημα Αλλαγής. Θεωρώ πολύ σημαντικό να είναι αυτές οποιαδήποτε η τρίτη ή τέταρτη δύναμη και οι φασίστες της Χρυσής Αυγής να είναι στην τελευταία να θέση και, δίκη, και ή δυνατόν. Κυρία Κανέλη. Πέντε δικαστές να τελειώσει η δίκη. Κυρία Κανέλη. Τέσσερα χρόνια βαστά η δίκη. Όσο είσαστε στην εξουσία. Λοιπόν, Κανέλη, έχετε σκεφτεί ότι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η δίκη προχωρεί και η Χρυσή Αυγή πέφτει στο μισό? Είναι ανεξάρτητο ότι έχουμε κυβέρνηση δημοκρατική στη χώρα μας. Βεβαίως. Με συγχωρείτε, πριν από λίγο σε ένα τραπέζι άκουγα ότι δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας. Αυτό σαπίζει τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, την απομονώνει πολιτικά. Αλήθεια, κύριε Φίλιππ. Αυτό δεν το ξέρετε. Βεβαίως. Η δημοκρατία με την αναγνώριση του δικαιώματος. Η διεύρυνση του δημοκρατικού δικαιώματος όλων των πολιτών. Αυτό σαπίζει τη Χρυσή Αυγή. Δεν το ξέρετε αυτό. Και θριαμβολογείται επειδή έχει κυβέρνηση. Κύριε Φίλιππ, σοβαρολογείτε τώρα. Όταν υπήρχε ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου για το πώ θα κυκλοφορήσει αφού ανεβάσει. Και εγώ τους τόνους. Μπορώ καλύτερα από εσάς. Όχι αυτό. Βέβαια, διότι τους ανέβασε τώρα. Σας παρακαλώ. Σας λέω το απλό, το λογικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει για την διακυβέρνηση της αριστεράς. Δεν πέφτει στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό η διακυβέρνησή σας και πέφτει την κατάλληλη διαφήμιση της Χρυσής Αυγής.